Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος του Star System για σήμερα. Με τον Μιχάλη Ζαμπίδη να σκέφτεται πολύ σε όλο το διάλειμμα. Για πες Μιχάλη, ο έρωτας είναι προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ο έρωτας και γενικότερα το συναίσθημα είναι το καύσιμο της ψυχής και του σώματος. Οπότε καλά, αυτά στη θεωρία. Στην πράξη τώρα. Όχι προλαβαίνεις εσύ. Πρακτικά είναι έτσι. Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται όμορφα και έχει καλό καύσιμο εντός εισαγωγικών μέσα του, γιατί έχω να κάνω με τις αποδόσεις και το βλέπω ρεαλιστικά αυτό στο πώς αισθάνομαι. Κάποιες φορές έχω αυτά τα θέματα μου, ναι. Δεν έχω το χρόνο ίσως ή την ψυχολογία ή όλα αυτά να κάνω πράγματα. Όμως, όπως και σε όλους φαντάζομαι, στους φυσιολογικούς ανθρώπους, είναι στις προτεραιότητες, σαφώς. Άμα μου πεις ότι θες να παντρευτείς κιόλας, δηλαδή θα πέσω ανάσκελα. Είσαι μικρός ακόμα, εντάξει. Είσαι ακόμα σε μία φάση. Είσαι σε μία φάση ακόμα που έχεις να δίνεις πολλούς μέχρι να φτάσουμε στο γάμο. Έτσι νομίζω. Τα γνωρίζεις ακόμα καλύτερα αυτά, οπότε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε προβλέψεις για τους εγώκερους που με την Αφροδίτη στον υβροχό νομίζω ότι από εδώ και κάτω κάτι αρχίζει έτσι να λάμπει στον τομέα των οικονομικών, στο πορτοφόλι σας, κάτι καλύτερο δηλαδή πρόκειται να έρθει. Από την άλλη πλευρά, αυτή η Αφροδίτη μπορεί να δώσει σταθεροποίηση στα συναισθήματά σας, αν έχετε κάνει πρόσφατα μία σχέση. Και να πούμε ότι η νέα σελήνη στους ηχθείς, που επηρεάζει τις επόμενες δύο εβδομάδες, μπορεί να φέρει ένα ταξιδάκι το οποίο θα σας αναζωογονήσει, θα σας φτιάξει τη διάθεση, μπορεί να έχει και ένα ρομαντικό έτσι ενδιαφέρον ή μπορεί για κάποιους από εσάς να ενδιαφερθείτε να αγοράσετε ένα μεταφορικό μέσο, κάτι να κάνετε γενικώς με το θέμα μεταφορικό μέσο στη ζωή σας. Για τους υβροχώους, χαρά σε Ευαγγέλια που έρχεται η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, αφενός γιατί πάντα όταν είναι ο πλανήτης της ομορφιάς, του έρωτα και των οικονομικών σε μια καλή θέση προς το ζώδιό μας, κάτι μας κάνει και εμείς νιώθουμε καλύτερα, έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, άρα φαινόμαστε και καλύτερα, άρα μας προσέχουν και οι γύρω μας. Και στα ερωτικά λοιπόν κάτι μπορεί να υπάρξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να ευνοηθείτε όμως και στον οικονομικό τομέα. Θεωρώ το Μάρτιο από τους καλύτερους μήνες και ο Απρίλης είναι πολύ καλός μήνας για σας, αλλά από τώρα ξεκινάει ένα πάρα πολύ καλό διάστημα για σας τους υβροχώους. Και πάμε να δούμε και τους ηχθείες που η νέα σελήνη πραγματοποιήθηκε στο ζώδιό σας και φέρνει νέα ξεκινήματα κυρίως για όσους έχουν γενέθλια κοντά στις 6, 4, 5, 6, 7 Μαρτίου. Νέα ξεκινήματα σε όλη τη γενεθλιακή χρονιά, είτε στα προσωπικά σας είτε στην επαγγελματική σας ζωή. Πιθανώς κάποιοι από εσάς να συζητήσετε πράγματα που αφορούν επαγγελματικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή ακόμη και να σχεδιάσετε ή και να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι. Όσο τώρα για την Αφροδίτη στον υβροχό, μάλλον θα έλεγα ότι φέρνει περισσότερο σύγχυση και ασάφεια σε ερωτικές σχέσεις παρά συγκεκριμένα πράγματα. Όμως μην ξεχνάτε ότι 26 Μαρτίου θα έρθει στο δικό σας ζώδιο, άρα το πολύ καλό στα ερωτικά για εσάς τους ηχθείες ξεκινάει μετά τις 26 του Μάρτη. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις προβλέψεις μας. Μιχάλη, πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με τους αγώνες, εσύ ξεκίνησες εδώ και μερικούς μήνες και ένα χώρο που μπορούν και άλλοι άνθρωποι έτσι να έρθουν, να μάθουν kickboxing, να μάθουν και άλλα πράγματα. Πες μας λίγο για το γυμναστήριο αυτό. Μου κάποια χρόνια τώρα, έτσι το φανταζόμουν, ένα κυριλέ underground fight club. Υψηλής αισθητικής, το οποίο είναι ένα full εξοπλισμένο εργαστήριο εντός εισαγωγικών, συγγνώμη, όπου έρχονται άτομα κάθε ηλικίας, άντρες, γυναίκες κτλ, τα οποία θέλουν να πατήσουν πίνα αποσυμπίεσης, να μάθουν αυτοάμυνα, ειδικά έρχονται πάρα πολλές γυναίκες και κόσμος για την αυτοάμυνα τους λόγω της ανισορροπίας της κατάστασης. Μεγάλης ανισορροπίας. Από εκεί και πέρα για το αδυνάτισμά τους και γενικότερα να γυμνάζονται και να είναι fit. Και χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο γιατί το έχει αγκαλιάσει αυτό το Fight Club και πραγματικά πάει καλά. Προπονείς κανονικά και. Γυμνάζω και εγώ κόσμο, ακριβώς και οι συνεργάτες μου. Ακριβώς. Κανονικότατα και κόσμος όχι που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Και αυτοί, έχω παιδιά που τους φέρνουν οι γονείς τους τα λοιπά και μικρά παιδιά και πολύ μεγάλα παιδιά. Που θέλουν να αγωνιστούν, να κάνουν τους αγώνες τους τα λοιπά για να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό. Που προσφέρω απλόχερα την τεχνογνωσία μου, τις επαφές μου, την εμπειρία μου κτλ. Από εκεί πέρα, το 90% ολοκληρώνοντας, είναι κόσμος που απλά έχετε να γυμναστεί. Έχεις ξεχωρίσει ένα μικρό Μιχάλη Ζαμπίδη του μέλλοντος από τα παιδιά έχω που έχουν έρθει. Έχω δει διάφορα παιδάκια τα οποία έχουν πολύ καλή αντίληψη των πραγμάτων. Όμως σε αυτές τις ηλικίες π.χ. που βλέπουμε τώρα είναι πολύ μικρά για να τους φορτώσεις
κάτι στο μυαλό ότι μπορούν να γίνουν. Όμως πιστεύω ότι οι σπόροι στο μυαλό τους υποσυνείδητο μπαίνουν μαγικά μόνα τους. Τον κόσμο τους. Πιστεύεις ότι βοηθά τα παιδιά αυτού του είδους η εκγύμναση, η προπόνηση και στο να είναι λίγο πιο πειθαρχημένα και στο σπίτι και στο σχολείο ίσως, τα βοηθάει γενικότερα. Πάρα πολύ, γιατί ο διάβολος επικοινωνίας που ανοίγει ο δάσκαλος είναι κάποιες φορές καλύτερος από αυτό που ανοίγουν οι γονείς, γιατί τα παιδάκια αντιδρούν μερικές φορές. Ενώ ο δάσκαλος τον ακούνε διαφορετικά, πιστεύουν διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μαθαίνουν την πειθαρχία τους, ηρεμούν και αυτό που βλέπω πάρα πολύ είναι όσον αφορά το κομμάτι της πειθαρχίας και την ηρεμία τους. Εκτονώνονται τα παιδιά, μαθαίνουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και εντάσσονται σε ένα κοινωνικό σύνολο και τους κάνει ακόμα καλύτερους. Και τους φροντίζουμε γενικότερα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι ότι όταν εσύ μάθαινες kickboxing, στην Ελλάδα υπήρχαν σχολές. Δηλαδή, το 92 που ξεκίνησα, ναι, δεν υπήρχε. Δηλαδή, 4-5 σχολές ίσως να υπήρχαν, δεν υπήρχε kickboxing. Όταν έλεγα κάνω kickboxing, τι είναι αυτό. Και τι μαθαίνει, δηλαδή πώς έμαθες εσύ αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, πήγες εξωτερικό? Όχι. Όπως είπαμε, ήμουν ανήσυχο πνεύμα γενικότερα και μ' άρεσε να τα πιάνω όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά το 92 έκανα, όταν τελείωσε με το καράτε, είχε έρθει το kickboxing, όπου λέω, α, τι είναι αυτό το kickboxing, τι είναι αυτό το άθλημα κτλ. Και έτσι έκανα και έκανα 4 ώρες προπόνηση μια μέρα και μετά από εκεί πέρα ερωτεύτηκα, παράφορα. Ωραία, εύχομαι πραγματικά, πώς να σου πω, να αποκτήσει έτσι την δημοφιλία που πρέπει το άθλημα, το οποίο τουλάχιστον εσύ μας έχεις κάνει περήφανους και να δούμε και άλλους σαν και σένα και να τους καμαρώσουμε. Σου εύχομαι, πες μας για τον αγώνα αυτό το Σάββατο. Είναι το Σάββατο που έρχεται, ουσιαστικά ο 12 Μαρτίου. Κουνιάρ, αυτός ο Τούρκος που θέλει. Υπερασπίζομαι τον παγκόσμιο τίτλο μου στο Ένις και Φιλίας. King of the Rings. Ακριβώς. Iron Man. Εγώ στο εύχομαι ολόψυχα, είμαι βέβαιος ότι θα πάω μια χαρά. Γενικότερα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ότι όσοι κερδίσατε το μασάζ στο Bioenergy Spa, θα σας ειδοποιήσουμε, οι 12 δηλαδή που έχουν κερδίσει. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή και την επόμενη Κυριακή έχουμε να αναπτύξουμε ένα πολύ έτσι, σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μας επηρεάσει ο ουρανός στον κρυό, γιατί μπαίνει ο ουρανός στον κρυό, τι αλλαγές θα φέρει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Θα μιλήσουμε για ανάβρωμους πλανήτες και πώς συνδέονται με προηγούμενες ζωές μας, με το κάρμα μας γενικότερα. Και γενικότερα θα είναι μια εκπομπή που θεωρώ ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που δεν αφορούν μόνο την σημερινή μέρα ή την εβδομάδα, έχει να κάνει με τα επόμενα 8 χρόνια. Γιατί είπαμε ότι ο ουρανός θα παραμείνει στον κρυό μέχρι το 2019. Πριν κλείσουμε, να δώσω το δώρο στον καλεσμένο μου από την One for You. Εύχομαι να σου αρέσει, μπορείς να το πάρεις, να το ανοίξεις. Εύχομαι επίσης. Τώρα. Ναι, το κάνω. Να σου ταιριάζει, να σου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Γενικότερα, πέρα από τον αγώνα αυτόν του Σαββάτου. Εμείς ραντεβού την άλλη Κυριακή το μεσημέρι. Γεια σας, καλή εβδομάδα.